Ξέρεις πόσες μέρες περιμένω να έρθει η κυρία Γεροβασίλη εδώ. Με λαχτάρα. Ναι. Λοιπόν. Σας παρακολούσα και βράδυ, σας παρακολουθώ πολύ εντατικά τις τελευταίες. Όχι μόνο τις τελευταίες μέρες, κύριε. Δεν κάνει πολλές εμφανίσεις όμως. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Όχι, όχι. Δεν είναι. Είναι υστερόβουλο αυτό που λέω. Καταλαβαίνετε. Περιμένω να βγουν ειδήσεις. Τόσο όσο. Τώρα να πω εγώ τώρα αντιπρόεδρος Βουλής, βεβαίως. Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Εξέχων στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Με πόσες αιτίες μέχρι τώρα έχετε? Για να αρχίσουμε να μετράμε. Μπράβο. Εγώ έχω κοπεί ήδη. Έχετε κοπεί, είστε έξωση τώρα δηλαδή. Έληξε. Να αλλάξετε περιφέρεια, το σκέφτεστε. Από το Μάιο του 12. Από το Μάιο του 12. Να αλλάξετε περιφέρεια, το σκέφτεστε. Θα δούμε. Ωπ, τι θα δούμε. Τι θα δούμε. Εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές το είχε πάρει στην Λακαρνανία. Σωστά, καλά θυμάμαι. Σνάρτα. Νομός Άρτας. Όπως σας έχω κάθε φορά το ίδιο λάθος. Δια της κυρίας Γεροβασίλη. Άρτα εδώ πέρα. Και φίλους. Ναι. Αυτό δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι. Είναι δόκιμο να πεις αλλάζω περιφέρεια σαν βουλευτή που... ρε παιδάκι μου, πώς να σου το πω. Φέρνει και καλά αποτελέσματα, να το πω έτσι. Κύριε Στάθη, να θυμίσω κάτι. Στη χώρα μας το πολίτευμα είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Άρθρο 51, παράγραφος 2 του Συντάγματος, ορίζει ότι η χώρα κυβερνάται από τους βουλευτές ως εκπροσώπους του ελληνικού λαού. Δηλαδή, στα αλήθεια, ο ελληνικός λαός δι' αντιπροσώπων. Η αντιπροσωπευτική αρχή, λοιπόν, η οποία στο πολίτευμα της χώρας μας, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δηλαδή, αυτό αντικατοπτρίζεται και στη λειτουργία των κομμάτων. Ναι. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί κανενός τύπου παιχνίδι να παιχτεί με διαφορετικές αρχές από αυτές που επιβάλλει το πολίτευμα της χώρας και το Σύνταγμα της χώρας του κατοχυρώνει. Λοιπόν, αυτή η ιστορία έχει μεγαλύτερα προβλήματα, κατά την άποψή μου, από ότι αν εγώ θέλω και μπορώ να είμαι σε άλλη περιφέρεια κτλ. Και επίσης τη δύναμη του βουλευτή, βεβαίως ένα κόμμα είναι αυτό το οποίο σε ενσωματώνει στα ψηφοδέλτια του και σε προτείνει, αλλά τη δύναμη και στο κόμμα και στα πρόσωπα τη δίνει ο ίδιος ο λαός. Σωστά. Άρα λέτε ότι αυτό, λοιπόν, μπορεί να γίνει μια προσπάθεια εκπαραθύρωσης κάποιων στελεχών. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι σε καμία των περιπτώσεων αυτό δεν μπορεί να είναι έρμεο στα χέρια του οποιοδήποτε μηχανισμού, του οποιοδήποτε προέδρου κόμματος, προκειμένου να επιτευχθούν άλλο τύπου στόχοι. Άρα είναι σχέδιο εκπαραθύρωσης. Όπως και οι εκαθαρίσεις. Αυτό είναι καθάριση. Και σας θυμίζω ότι σε όλα τα κόμματα και διαχρονικά, όταν ένας βουλευτής, όταν έχει εκλεγεί ένας υποψηφίος και βουλευτής, κατοχυρωμένο ότι συμμετέχει και στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες. Κατοχυρωμένο. Γιατί? Γιατί τη δύναμη του την έχει δώσει ο λαός. Ναι. Πλαφών στις θητείες, λοιπόν, υπάρχει στο καταστατικό σας τώρα. Αυτά, λοιπόν, εμάς υπήρχε από όταν έγινε ο συνασπισμός. Δύο θητείες είναι, ναι. Τρεις είναι. Ναι, από όταν ιδρύθηκε ο συνασπισμός. Σε άλλες συνθήκες, με άλλοι όροι κλπ. Διατηρήθηκε συνεχώς. Από αυτά, ξέρετε, που λιμνάζουν μέσα σε ένα καταστατικό, που δεν υπήρχαν και τόσα μεγάλα ζητήματα για να φτάνουμε να σκεφτόμαστε με βάση το καταστατικό ή το Σύνταγμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να παραβιάζεται ένα καταστατικό, αλλά δια της διολυστήσεως δεν υπήρχε κάποια άρθρα σε πολλά κόμματα στα καταστατικά τους. Έχουν αδρανήσει. Και νόμια δράση. Από την άλλη, όμως, όταν έρχεσαι, λοιπόν, να κάνεις ένα καινούριο, γιατί μέσα έχουμε καταστατικό συνέδριο. Ναι. Τότε το τι επιλέγεις να προβάλλεις μπροστά από αυτά τα άρθρα δείχνει και τις προθέσεις. Άρα είναι καθαρά, να το πω καθαρά, εκαθάριση. Έτσι το βλέπω. Νομίζω καθαρότατο, δηλαδή, ότι ένα απόλυτα ελεγχόμενο κόμμα, ένας απόλυτος ελεγχόμενος μηχανισμός από μια πολύ κεντρική εξουσία. Έτσι μένουν, και εκτός όμως και άλλοι. Μένουν και ο κ. Νίκος Παπάς που είναι πολλά. Μα δεν το λέω για τον εαυτό μου, δεν το λέω προσωπικό. Το λέω γιατί στην τελική ανάλυση ο κάθε βουλευτής εκτιμάει ο ίδιος αν θέλει να ξαναείναι υποψήφιος σε μια άλλη εκλογική διαδικασία ή όχι. Μπορεί κάποιος να σταματήσει για λόγους. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Σωστό. Το θέλει ή δεν θέλει κάποιος είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά άρα το τι θέλω και τι δεν θέλω εγώ δεν αφορά κανέναν. Δεν αφορά, εννοώ, στη μεγάλη εικόνα, προφανώς, και τη συλλογικότητα. Σωστά. Δεν αφορά. Και ουδείς αναντικατάστατος, προφανώς. Έτσι, όμως, εγώ θέλοντας να επαναφέρω τα πράγματα στο μέγεθος της κουβέντας που αναλογεί και που είναι σημαντική,
είπα τα επιχειρήματα τα οποία σας λέω. Ναι. Να ρωτήσω, θέλω να σας δείξει την έξοδο, πιστεύετε, με αυτές τις κινήσεις. Εκτιμώ ότι είναι πολλές κινήσεις τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα ξεκινώντας από την αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι επιλογές ρήξεων και διχασμών. Νομίζω ότι είναι κεντρική επιλογή. Το να φύγετε. Να εκδιωχθούν, να φύγουν άνθρωποι, να μετρηθούν αντιστάσεις, άμυνες, δυνάμεις, συσχετισμοί, μικροκομματικοί σχηματισμοί, νομοί εξουσίας μέσα σε ένα κόμμα κτλ. Τέτοια παιχνίδια ζούμε. Κύριε Βασίλη, θέλει να κάνει το δικό του κόμμα. Η εκτίμησή μου ότι έχει επιλέξει ο πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, έχει επιλέξει ένα μικρό, συρρυκνωμένο κόμμα. Ο ίδιος βέβαια δεν έχει καταλάβει ότι μαζί με αυτούς τους δύο τίτλους χωράει και το απαξιωμένο κόμμα. Ελπίζω να το κατανοήσει. Να ρωτήσω, η εξέλιξη της υπόθεσης του κυρίου Σπίρτζη μπορεί να σηματοδοτήσει και περαιτέρω πιο άμεσες εξελίξεις. Κοιτάξτε, επίσης είναι πρωτοφανές στην αριστερά, στο κόμμα στο οποίο, ξέρετε, εμείς βρεθήκαμε, γίναμε κυβέρνηση στη χώρα μέσα από συνθέσεις και δύσκολες συνθέσεις. Με ετερόκλητα ιδεολογικά σχήματα, που είχαν βεβαίως την αναφορά τους στην αριστερά, αλλά με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Και χρειάστηκε πολύ σκόπος και πολλά χρόνια να γίνει αυτή η ομογενοποίηση. Και βέβαια το 2019, με την προοδευτική συμμαχία που έγινε και προσθήκη στον τίτλο ΣΥΡΙΖΑ, το 19 η προοδευτική συμμαχία ήταν αυτή που έδωσε άλλη μία όθηση και ελπίδα και έδωσε το 32%. Και σήμερα όλα αυτά, ξέρετε... Αφαιρείται στο νέο τίτλο η προοδευτική συμμαχία. Αφαιρείται, γι' αυτό και το επισημαίνω. Αφαιρείται... Στην πρόταση για νέο τίτλο. Στην πρόταση, ναι, βεβαίως. Και ξέρετε, τα σύμβολα και τα οργανωτικά ζητήματα περιέχουν πολιτικές. Δεν είναι σύμβολα σκέτα ή κενά. Ναι, προφανώς. Αν χρειάζεται να αλλάζουν. Όπως η προσθήκη που σας είπα που έγινε το 19 και άλλαξε. Έγινε προσθήκη. Δεν είπε κανείς ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα ονόματα, τα σύμβολα κλπ. Αλλά αυτό απαιτεί μια ουσιαστική συζήτηση και όχι μέσα σε ένα παιχνίδι αντιπερισπασμών για να αλλάξουμε την ατζέντα. Πάντως ο κ. Σπίρτζης που καθόταν εδώ προχθές. Όσον αφορά. Για να πούμε και τον κ. Σπίρτζη, είπε ότι κανονικά πρέπει να φύγει και το αριστερά από το κόμμα του Στεφανού Κασελάκη. Σιγά, αν συνεχίσει έτσι. Αν συνεχίσει έτσι. Ότι δεν έχει σχέση με την αριστερά. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι ο πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, εξελέγει πριν ένα χρόνο. Όντως είναι μια πρόσφατη εκλογή. Σωστά. Όμως, και αμφισβητήθηκε πολύ. Δεν εξελέγει με αυτή την ατζέντα. Σήμερα εξετυλίγεται μια καινούργια ατζέντα. Και γι' αυτό η δική μου η πρόταση και ως λύση και ως να σταματήσει αυτό το καθοδικό σπιράλ και αυτή η μάχη των μηχανισμών της ισοστρέφειας. Του μετράμε κουκιά πόσους έχει ο ένας, πόσους έχει ο άλλος, φύγε εσύ, δεν έχετε σταματήσει έλα εσύ. Ένα χρόνο δεν έχει σταματήσει αυτό. Η λύση είναι αυτό που ισχυρίζεται και ο πρόεδρος, ότι η δύναμη είναι στα μέλη. Αντιστοίχως με το Σύνταγμα ότι η δύναμη Ωραία. Είναι στην κοινωνία. Έχω δύο ερωτήματα. Και πάμε στα μέλη να δώσουν τη λύση. Έχω δύο ερωτήματα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος όταν συμβαίνουν όλα αυτά, που θεσμικά, δημοκρατικά, με τη δύναμη στα μέλη, να δοθεί η Α, λύση και να δράσει ως όμως, κάθαρση. Το κάνετε και εσείς αυτό. Ο ίδιος, διότι το άλλο είναι πάλι στο παιχνίδι. Πάλι παιχνίδι είναι. Πώς θα το κάνει, ποιος θα το κάνει, ποιον θα μετρήσει, με ποιον θα συμμαχίσει. Έχω δύο ερωτήσεις όμως από αυτού. Ο Κασελάκης δεν το κάνει, λέει. Okay, εγώ μου λέτε αυτό το πράγμα, όποιος θέλει ας βγει μπροστά. Δεν βγαίνει κανείς μπροστά. Τι κάνετε εκεί. Θα δούμε. Θα δούμε αν θα βγει κάποιος μπροστά, θα δούμε τι θα πει ο πρόεδρος, κοντός ψαλμός, στο Σαββατοκύριακο. Και αναλόγως. Δεν υπάρχει προσχέδιο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι γίνονται εκλογές και ξαναεκλέγεται ο Κασελάκης. Αρχίζουμε την αμφισβήτηση πάλι. Δεν είπε κανείς ότι δεν θα εκλεγεί. Ο καθένας ο καθένας θα μετρήσει τη θέση του απέναντι σε αυτό. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια καινούργια ατζέντα, η οποία ήταν άγνωστη την εποχή που εξελέγει ο πρόεδρος ο Στέφανος Κασελάκης. Αν επιβεβαιωθεί. Εδώ είμαστε. Άρα είναι άλλο κόμμα μετά. Εσείς έχετε θέση σε αυτό το κόμμα μετά. Δεν το γνωρίζω. Θα δω αναλόγως τι κόμμα είναι αυτό. Πάντως, αυτή η ατζέντα δεν σας περιγράφει. Δεν είμαι από αυτούς, δεν είμαι ούτε από τους αναχωρητές, ούτε από αυτούς που επιλέγουν τη διάσπαση. Άρα θα κρίνετε στη στιγμή. Εσείς αναλάβετε το μερίδιο της ευθύνης που σας αναλογεί ως πολύ παλιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρωτοκλασάτο. Εννοώ
θα την αναλάβετε και ως άτομο. Δηλαδή, ναι, εγώ βγαίνω μπροστά και αντιπαρατίθεμαι ακόμα και ως υποψήφια πρόεδρος. Ξέρετε ότι δεν ήταν η πρόθεσή μου ποτέ. Να, δεν το σκόπευα, το δεν ήμουν από τους γνωστούς, ας πούμε. Προκύπτει ως ρεπορτάζ απολύτως. Συμφωνώ. Και προέκυψε διότι σκέφτηκα ότι ήμουν χρήσιμη να κάνω αυτό που έκανα στο προηγούμενο συνέδριο και που ήταν μία απόφασή μου των 2 ημερών. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για το μέλλον. Ναι. Απ' την άλλη... Δεν το αποκλείεται το δεδομένο, αν παραστεί ανάγκη ότι θα βγείτε... Ό,τι έχω πει στη ζωή μου αποκλείεται, τα έχω κάνει όλα και ότι είπα θα τα κάνω πολλά από αυτά δεν τα έκανα. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει για τις ζωές όλων μας. Σαφές είναι νομίζω αυτό. Αυτό είναι αυτό που λέτε. Σαφές είναι αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο, μια τελευταία εξέλιξη, το τελευταίο νούμερο βασικά, είναι η επιστροφή του Παύλου Πολάκη. Όχι, αφήσαμε τον κύριο Σπίρτζη, τον ξεπεράσαμε. Σωστό, όχι, γιατί μπήκανε πολλά ερωτήματα. Και είναι σήμερα και όλα η συνεδρία, και αύριο έχετε κι εσείς οι 87, εντός εισαγωγικών 87 μπορεί να είναι, δεν ξέρω πώς είναι, έτσι μάθαμε να το λέμε, τέλος πάντων. Περίπου, όσοι είναι. Έχετε μια συνδιάσκεψη αύριο, έτσι δεν είναι, έχετε μια... Αύριο το βράδυ θα έχουμε μια συζήτηση. Συζήτηση. Για να βάζεις τάση. Μπορεί να κρυθεί κάτι από τη σημερινή εξέλιξη με τον κύριο Σπίρτζη. Κοιτάξτε, είναι πρωτοφανές να γίνεται προσπάθεια αποπομπής ενός τελέχους για διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και για διαφορετικές πολιτικές θέσεις οι οποίες εκφράζονται δημοσίως. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο χώρο μας. Να, τον και βεβαίως αυτό, δηλαδή, και ξεχνάμε πάρα πολύ γρήγορα και ξεχνάνε και πολλοί άνθρωποι στο χώρο μας πολύ γρήγορα. Είτε καλά ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης δεχομένως του δικαιούται περισσότερο με την έννοια ότι δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε από μέσα μια ιστορία στο χώρο. Και μπορώ να δώσω ελαφρυντικό. Ωστόσο μου κάνει εντύπωση πως οι άνθρωποι ξεχνάνε τους μερικούς από τους σημαντικότερους υπουργούς της κυβέρνησης της περίοδου 15-19, δηλαδή της κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα. Σας θυμίζω ότι σε ό,τι δρόμο κυκλοφορούμε σήμερα στην Ελλάδα, τα μεγάλα έργα που βάλτουναν επί χρόνια, με μείωση του κόστους, με σταμάτημα διάφορων παιχνιδιών, με πολύ καθαρό τρόπο, ο Χρήστος Σπίρτζης ήταν από τους σημαντικότερους υπουργούς. Με έργο κεντρικό και με δυνατότητες αντικειμενικές. Και μου κάνει εντύπωση πόσο γρήγορα μερικά πράγματα ξεχνιούνται. Προφανώς αναφέρεται στον κύριο Παπά, φαντάζομαι. Δεν αναφέρεται στον κύριο Κασελάκη. Αναφέρεται στον κύριο Νίκο Παπά και όχι στον κύριο Κασελάκη. Σε πολλούς αναφέρομαι. Ναι. Και πόσο γρήγορα κάποιοι σκέφτονται ότι μπορούν με μία μονοκονδυλιά, γιατί έτσι βολεύει στη στιγμή, να ξεχαστεί η συνέχεια και η ιστορία. Και ξέρετε, η συνέχεια και την ιστορία δεν τα λέω εγώ με την έννοια του το ΤΕΜ και το αυτά και το εκείνο. Ναι. Όχι. Αλλά γιατί αυτές είναι χρήσιμες εμπειρίες και για το μέλλον ενός κόμματος και το μέλλον σου προδιαγράφεται με βάση το σεβασμό που δείχνει στο παρελθόν και στο παρόν σου. Ο κύριος και όπως πορευτήκαμε και μέχρι σήμερα με βασικές αρχές της αριστεράς, σεβόμενοι πρόσωπα που έδωσαν και τη ζωή τους ακόμα γι' αυτό, με τις ίδιες αρχές. Είμαι από αυτούς που θέλουν να πορευτώ χωρίς λύθη. Ναι. Ο κύριος Πέτρος Παπάς εδώ κάτωταν χθες το πρωί, μας είπε ότι σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα ένας στέλεχος έλεγε τον πρόεδρο ότι... Γεμπελίσκο. Γεμπελικές μεθόδους. Και ζητάει την παρέτησή του εδώ για να κάνεις καλό στο κόμμα, φύγε τώρα κτλ. Θα είχε διαγραφεί λέει χθες. Καλά. Δεν ξέρω πόση εμπειρία έχει από κόμματα ο κύριος Πέτρος Παπάς. Ναι. Δεν ξέρω. Σαφές. Παύλος Πολάκης. 40 μέρες ήταν η ποινή τελικά. Δηλαδή διαγράφει και επέστρεψε χθες με απόφαση του Προέδρου στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και δεν ξέρουμε και τι θα κάνει στην Κεντρική Επιτροπή ο κ. Πολάκης. Αλλά 40 μέρες ποινή, μια διαγραφή, την αποφάσισε μόνος του, τον διέγραψε, τον επέστρεψε. Εγώ έγινε για κάποιο λόγο όλο αυτό. Δεν είμαι από αυτούς που βάζω ή βγάζω ποινές. Με τον Παύλο Πολάκη έχουμε συμπορευτεί πολλά χρόνια, έχουμε διαφωνήσει σε πάρα πολλά. Και κυρίως έχουμε διαφορές. Ωστόσο, έχουμε κάνει και πολλά πράγματα μαζί. Δεν απαξιώνω τίποτα για κανέναν. Απ' την άλλη, όλο αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι αφορά επίσης την ηγεσία του κόμματος. Μία διαγραφή, εγώ τη χαρακτήρισα μισή εκείνη την εποχή. Το είχατε πει. Λοιπόν, μία διαγραφή η οποία έγινε με ένα σκεπτικό. Υπάρχει μία επαναφορά χωρίς σκεπτικό. Σας θυμίζω και μια διαφορετική συμπεριφορά, δηλαδή
έγινε διαγραφή της κυρίας Λινού χωρίς κατηγορία. Ναι. Και ζητήθηκε να παραδοθεί η έδρα. Ναι. Βασισμένες καταγγελίες του θυμάστε ποτέ Πολάκη, στον κύριο Πολάκη να ζητήθηκε η έδρα πίσω? Ούτε καν. Όχι. Λοιπόν, θέλω να πω, εγώ δεν λέω ότι έπρεπε να ζητηθεί. Ναι, για να μην παρερμηνευτώ. Ναι, ρε, πάτε μισή διαγραφή. Αλλά λέτε άλλη συμπεριφορά και άλλη στάση. Είναι άλλη συμπεριφορά. Εμένα ήταν μια πολιτική μου εκτίμηση. Ναι. Ότι αυτή είναι μια μισή διαγραφή και ήρθαν τα πράγματα ότι επιβεβαιώσουν γιατί είναι μισή. Mm-hmm. Δεν λέω εγώ ότι έπρεπε να διαγραφεί ο Παύλος Πολάκης. Αυτό το είπαν άλλοι. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια ανακολουθία διαρκών ευνηδιασμών χωρίς αρχή, μέση, τέλος. Στη μάχη του συσχετισμού της Κεντρικής Επιτροπής μεθαύριο και του υπερχομένου συνεδρίου μετά από λίγο καιρό. Άρα θέλει να εξευμενήσει τον Πολάκη, να τον έχει μαζί για να μην κάνει ασυμμετρίες. Εντάξει, δεν είναι κάποιος όπως κατάλαβε κάτι άλλο. Κατευνασμός δηλαδή. Λοιπόν, είναι κανείς όπως κατάλαβε κάτι άλλο. Είπατε τη λέξη παιχνίδι, δε. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν πρέπει να σταματήσει, δεν έπρεπε να έχουν συμβεί όλα αυτά. Όλα αυτά μας απαξιώνουν στα μάτια της κοινωνίας. Και σε πρόσωπα, αλλά στη συλλογικότητα κατά κύριο λόγο, όλα αυτά δεν θα έπρεπε να συμβούν. Ακόμα και μερικά από αυτά, τα παιχνίδια τα εσωτερικά των κομμάτων υπάρχουν πάντα. Και σε όλα τα κόμματα. Και σε όλα υπάρχουν. Αλλά αυτό γίνεται με την απαραίτητη διακριτικότητα. Εδώ το ξεκινάμε απ' έξω και μετά το φέρνουμε μέσα. Έτσι, επομένως δεν πάμε πουθενά. Και επειδή άνοιξαν όλα αυτά τα μέτωπα, ξεκινώντας από την περίοδο μετά τις ευρωεκλογές, με τα μαύρα ταμεία και τους διεφθαρμένους mm-hmm. κλπ. Μιλήσαμε για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αλλά βγήκαν και είπαν ότι, που είναι και απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής, ότι αυτό θα είναι ένα κατασκεύασμα της διαπλοκής στη χώρα, εάν mm-hmm. συμβεί. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια τεράστια πολιτική και αξιακή διαφορά. Και μετακίνηση από θέσεις που λέτε που ήταν ψηφισμένες. Προφανώς. Να ρωτήσω, εσείς ό,τι λέτε, σας το έχει πει ο κύριος Τσίπρας πριν? Εγώ παίρνω τηλέφωνο τη μαμά μου, τον μπαμπά μου. Μετά παίρνω τον Αλέξη Τσίπρα τηλέφωνο. Παίρνω και λίγο τα παιδιά μου κλπ. Και μετά μιλάω εδώ μαζί σας. Είναι από πίσω από όλο αυτό ο Τσίπρας? Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι δεν είναι άνθρωπος παρασκηνίου είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, τι θέλει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, πότε θέλει να το κάνει, αν θελήσει ποτέ να κάνει, αυτά είναι δικά του θέματα. Και δεν δικαιούται ουδής να μιλάει εξ ονόματός του. Ο Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε, πήγε στην άκρη και είπε προχωρήστε ως κόμμα. Αν εξαρτάται με τι συνέβη μετά από εκεί και μετά. Αν δεν γίνει κάτι στην Κεντρική Επιτροπή, δηλαδή δεν πάτε στο λαό, στη βάση όπως είπατε. Και δεν αλλάξει κάτι. Δηλαδή, ούτε ο Πολάκης κάνει μια κίνηση, δεν ξέρω αν περιμένετε να κάνει κίνηση ο Πολάκης, ούτε εσείς κάνετε κάποια κίνηση, δεν μπορείτε να ξέρετε προφανώς, ούτε εσείς κάνετε κάποια κίνηση αυτή η ομάδα, όπως το λέμε, ούτε ο Κασελάκης κάνει κάποια κίνηση. Και κάνει μια Κεντρική Επιτροπή, διαφωνήστε λιγάκι. Θα περάσουμε ακινησία στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το φαντάζομαι. Όχι, κάτι θα διαφωνήσετε. αυτό θα είναι μια εντυπωσιακή αλλαγή, θα είναι, όντως, θα ήθελα όντως, να τη ζήσω. Όντως. Και έρχεστε Δευτέρα 9 Σεπτέμβρη μετά την Κεντρική Επιτροπή και είστε πάλι τα ίδια. Τι γίνεται τώρα? Τέτοια κίνηση, επαναλαμβάνω. Δύσκολο. Δεν το βλέπετε. Λίγο δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι θα μας χρειαζόταν λίγο να αναστούχαστούμε. Ναι. Αν ο Πολάκης κάνει πρόταση Μομφής, θα τη στηρίξετε? Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Υπάρχουν πολλά αν για να φτάσουμε στο τι θα κάνω. Μόλις εξετυλιχθούν αυτά τα αν, στα όργανα, στην Κεντρική Επιτροπή, είναι μείζον όργανο η Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία με ποια απευθυνότητα θα σταθούμε όλοι για το Σαββατοκύριακο. Θα παίξει είναι ρόλο. Η αμέσως προηγούμενη σε σειρά σοβαρότητος διαδικασία πριν τη συνεδριακή διαδικασία. Θεωρείτε νομίζω ότι... ότι εκεί πρέπει να μιλήσουμε καθαρά, να μιλήσουμε όλοι με στόχο να κοιτάμε μπροστά. Πρέπει να ψηφίσετε φανερά ή μυστικά? Ορίστε. Να ψηφίζετε φανερά ή μυστικά στην Κεντρική Επιτροπή? Στις διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, όταν αφορούν πρόσωπα, ναι. Αναλογικά και με τις διαδικασίες του Κοινοβουλίου που λέγαμε πριν στην αρχή της κουβέντας μας, όταν αφορούν πρόσωπα, οι ψηφοφορίες είναι μυστικές. Μάλιστα. Άρα είναι μυστικές. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Μέχρι σήμερα. Ναι, καλά, προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Πέστε μου λίγο νόψεις για το όνομα, για το συγκεκριμένο όνομα που προτείνετε. Θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κάθε πολίτης που ακούει ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
έχει στο μυαλό του μία ιστορία, μία ιδεολογία, μία αντίληψη και μία, άλλοι το λένε επιτυχημένη, για κάποιους μπορεί να μην είναι, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι και μία επιτυχημένη κυβέρνηση του 2015-2019 με τα μπροσπίσους της και τις αδυναμίες της βεβαίως, αλλά λέω το τελικό διατάφτα, αν συνεισέφερε θετικά στη χώρα ή όχι. Που κατά την άποψή μου και νομίζω και στην άποψη πολλών, ακόμα και αντιπάλων, συνεισέφερε θετικά. Με την έννοια και το στήσιμο της οικονομίας και την κοινωνία κρατήθηκε όρθια μετά από τη δίνη των πρώτων μνημονίων και της μεγάλης οικονομικής κρίσης, συμφωνίας Πρεσπών, εξωτερική πολιτική, διεθνής πολιτική κλπ. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι αυτό το φορτίο, ως θετικό φορτίο, θα πρέπει να το κουβαλήσουμε. Θα πρέπει να το κουβαλήσουμε για να το παραδώσουμε. Για να το παραδώσουμε με τις ίδιες αρχές και αξίες, με τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν προκειμένου να προσαρμοστεί προς το άνοιγμα όμως, και προς, όχι προς το κλείσιμο. Αυτό προς το όνομα, είναι, αυτό το όνομα περιορίζει, περιορίζει αυτό το όνομα. Κοιτάξτε, δεν θα μπω τώρα να πω τα αρτικόλεξα κτλ. Αλλά νομίζω ότι μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει είναι μια περιττή συζήτηση σε αυτή τη φάση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε με αγωνία, ομολογώ, να δούμε τις εξελίξεις. Θα θέλαμε πολύ να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γεωργοβασίλη. Με μεγάλη μας χαρά θα ήθελα να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κύριε Γεωργοβασίλη, όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη, προφανώς. Καλή δύναμη.